Ταλαιπωρία εκ νέου για το επιβατικό κοινό του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς σε επαόριστον επίσκεση εργασίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ. Στους ηλεκτρονικούς πίνακες της τάσης ανακοινώνεται η απόφαση του συνδικάτου. Ποδαρόδρομος για κάποιους, προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους, επιστράτευση συγγενικών προσώπων για τη μεταφορά με γιο ταχύ ή αναζήτηση ταξί. Είχαμε τα πόδια και τώρα θα πάρω ταξί για να πάω σπίτι. Είναι έξοδο το οποίο μπορείτε να το σηκώσετε, γιατί η επίσκεψη εργασίας είναι επαόριστον. Όχι. Είναι δύσκολο να παίρνεις ταξί και να πηγαίνεις στο σπίτι σου. Ό,τι χειρότερο. Εντάξει, τι να πούμε. Δεν σχόλιο. Το πλώσεις και κουράζουμε. Ξέρετε ότι... Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει λεωφορείο, το ξέρω. Πώς σας φαίνεται αυτό και πάλι χωρίς λεωφορεία η Θεσσαλονίκη? Πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο, πως δεν τους ανθρώπους δεν τους εξυπηρετούν, τους δώσουν αυτά που ζητάνε. Και ταλαιπωρείται, όχι μόνο αυτή, ταλαιπωρείται και ο απλός άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Γιατί δεν έχει κι άλλο μέσα. Άντε στην Αθήνα κάνουν απεργία, έχει ηλεκτρικό, έχει το αυτό, πολλά. Εδώ ένα μεταφορικό. Οι εργαζόμενοι στην αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης διεκδικούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, παρά τις συναντήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο και τις δεσμεύσεις, χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν έχουν μπει. Εχθές το Διοικητικό Συμβούλιο κράτησε 4 ώρες. Ταραλνιστήκαμε πάρα πολύ για να πάρουμε αυτή την απόφαση, γιατί κατανοούμε και τους χρήστες της συγκοινωνίας και τον νομό και την έκθεση και την αγορά της πόλης. Και το έχουμε αποδείξει αυτό επανειλημμένος. Έκανα διακοπή στο Διοικητικό Συμβούλιο, πήρα τηλέφωνο τον Υπουργό Μεταφορών, έστω και την τελευταία στιγμή να γίνει μια διαδικασία ώστε να μην προχωρήσουμε στις κινητοποιήσεις. Πήρα τηλέφωνο την κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και την Υπουργό Μακεδονίας Τράκης. Η μόνη που μας πήρε τηλέφωνο ήταν η κυρία Πέρκα, η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών. Μας είπε ότι εγώ ήταν να κάνω το έκανα, από εδώ και πέρα την ευθύνη τον έχει ο Υπουργός. Αν και έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εργαζομένων με τον κύριο Σπίρτζη το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, το συνδικάτο δεν κάνει πίσω, παρότι γνωρίζει ότι είναι το τελευταίο 48ωρο λειτουργίας της 81ης διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την τουριστική και αγοραστική κίνηση στην πόλη να είναι αυξημένη. Θα είναι ένα πλήγμα για μας το Σαββατοκύριακο. Το θεωρούμε από τώρα, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις που κάνουμε, ότι θα είναι ένα πλήγμα, γιατί εμείς πού απευθυνόμαστε? Στο λαϊκό κόσμο, στον κόσμο της πόλης, σε όλο τον κόσμο του πολεοδομικού συγκροτήματος και όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα είναι πολύ δύσκολο κάποιος από το Μελισσοχώρι, κάποιος από το Ωραιόκαστρο, κάποιος από την Πολύχνη να μπει και να πει κατεβαίνω. Κατανοούμε το επιβατικό κοινό της πόλης, κατανοούμε τους φορείς της πόλης, κατανοούμε τους πάντες, όμως θέλει να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν δεχόμαστε να υπάρχει απλήρωτος εργαζόμενος. Ήδη βαδίζουμε στον τρίτο μήνα και είμαστε απλήρωτοι. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ, Χρήστος Στεφανίδης, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταφύγει στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΤ προχωράει ξανά σε ασφαλιστικά μέτρα και ίσως και σε αγωγές πάλι. Το ξανά έκανε την περσμένη φορά. Λόγω του ότι είχαμε σταματήσει τις κινητοποιήσεις μας, τα ασφαλιστικά μέτρα δικάζονται τα παλιά 1 Νοεμβρίου και οι αγωγές 11 Νοεμβρίου και μάλιστα ζητάνε από τους εργαζόμενους 3.000 ευρώ ημερησίως για κάθε μέρα που κάνουμε επίσκεψη. Χάρισμά τους τα λεφτά, ξανατονίζουμε, δεν εκφοβιζόμαστε, δεν εκβιαζόμαστε. Ούτε γονατίζουμε σε τέτοιες επιθέσεις και πιέσεις. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και πιστεύουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν θα βγάλει κατακριστική μια απεργία όταν οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι 3 μήνες σχεδόν. Εκτός των λεωφορείων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κανένα λεωφορείο δεν θα κυκλοφορεί στον νομό Θεσσαλονίκης.